Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιο Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και το θέμα μα σήμερα είναι η ιδανική διατροφή για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με την νόσο Χασιμότο. Η νόσο Χασιμότο είναι μια αυτοάνωση πάθηση που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είναι η πιο συχνή αυτοάνωση πάθηση που πλήττει του ανθρώπου. Η νόσο Χασιμότο προσβάλλει το θηροειδή, και του προκαλεί βλάβη έτσι ώστε με τα χρόνια ο θυροειδής να αδυνατεί να παράγει αρκετέ ορμόνε για να στηρίξει τον οργανισμό. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, συνήθω υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα αρκετών ετών που η χασιμότο φαίνεται στι εξετάσει αίματο και στον υπέρηχο, αλλά ακόμα δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Η βλάβη που δημιουργείται στο θυροειδή, στην όσο χασιμότο, είναι αυτοάνωση. Αυτό σημαίνει ότι για λόγου που ακόμα δεν είναι πλήρω κατανοητοί, ο οργανισμό επιτίθεται στο θυροειδή και τον καταστρέφει. Σήμερα θα δούμε ποια διατροφικά μέτρα μπορούν να πάρουν τα άτομα που πάσχουν από την όσο χασιμότο είτε παίρνουν φάρμακα είτε όχι. Απόλυα βάρους. Διατροφικά, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να προσέξουν τα άτομα τα οποία πάσχουν από την όσο χασιμότο είναι το βάρος τους. Υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν αυξημένο βάρο και πάσχουν από χασιμότο εμφανίζουν περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα και χρειάζονται συχνότερα φαρμακευτική αγωγή. Σε περίπτωση λοιπόν που πάσχετε από την όσο χασιμότο και έχετε αυξημένο βάρο, θα πρέπει να φροντίσετε τη διατροφή σα έτσι ώστε να χάσετε βάρο και το βάρο σα να γίνει φυσιολογικό. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα να χρειαστείτε φάρμακα ή θα καθυστερήσει σημαντικά την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή. Διακοπή γλουτένης. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν χασιμότο πάσχουν συχνότερα από δυσανεξία στη γλουτένη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Γι' αυτό κιόλα ο ή η ενδοκρινολόγο σα είναι πολύ πιθανόν μετά τη διάγνωση τη νόσου χασιμότο να σα έχει συστήσει να κάνετε εξέταση για κοιλιοκάκι, μια ακραία μορφή δυσανεξία στη γλουτένη. Υπάρχουν ακόμα και κάποια πρώιμα στοιχεία που δείχνουν ότι τα άτομα που πάσχουν από χασιμότο ωφελούνται όταν διακόπτουν τη γλουτένη ακόμα και αν δεν έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Συγκεκριμένα, σε μια μελέτη που διήρκησε 6 μήνε, φάνηκε ότι τα άτομα που ακολουθούν μια διατροφή χωρί γλουτένη δήλωσαν βελτίωση στα συμπτώματα τη νόσου και στι εξετάσει του φάνηκε μειω... σημαντική μείωση των αντισωμάτων ενάντια στο θηροειδή. Επίσης, από την 20 ετη μου εμπειρία, έχω δει ότι τα άτομα που πάσχουν από αυτοάνωσα νοσήματα συχνά βλέπουν βελτίωση στα ενοχλήματα και στην νόσο τους όταν διακόπτουν τη γλουτένη, ακόμα και αν δεν πάσχουν από κοιλιοκάκι. Η γλουτένη είναι η κύρια πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, άρα τα άτομα που θέλουν να διακόψουν τη γλουτένη πρέπει να μην καταναλώνουν προϊόντα από σιτάρι. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Στη σίκαλη και στο κρυθάρι, αν και δεν έχουν γλουτένι, έχουν πρωτενε που έχουν μεγάλη ομολογία με τη γλουτένη, δηλαδή μοιάζουν βιοχημικά με τη γλουτένη. Άρα ο οργανισμό αντιδρά δυσμενώ και σε αυτέ τι πρωτενε. Για παράδειγμα, η πρωτενη τη Σίκαλης που ονομάζεται σικαλίνη και η γλουτένη μοιάζουν κατά 80%. Άρα τα άτομα που έχουν δυσανεξία στην γλουτένη σχεδόν πάντα έχουν δυσανεξία και στη σικαλίνη και τη χορδελίνη, δηλαδή την πρωτενη του κρυθαριού. Ιδανικά, Πρέπει να γίνεται διακοπή αυτών των τριών δημητριακών. Αντίθετα, η ομολογία με την αβενίνη, την πρωτενη τη βρώμη, είναι πολύ μικρή, τη τάξη του 10 με 20%. Έτσι, αρκετέ φορέ δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι αναγκαίο να γίνεται διακοπή και τη βρώμη. Πιθανή διακοπή λακτόζης και γαλακτοκομικών. Οι μελέτε έχουν δείξει ότι τα άτομα που πάσχουν από την νόσο Χασιμότο συχνά έχουν και δυσανεξία στη λακτώση. Η λακτόζη είναι ο κύριο υδατάνθρακα στο γάλα, αν και μπορεί να βρεθεί και στο γιαούρτι και στο τυρί σε μικρέ ποσότητε. Σε μια μελέτη είχε διαπιστωθεί ότι σχεδόν 4 στα 5 άτομα με χασιμότο είχαν και δυσανεξία στη λακτόζη. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν χασιμότο πρέπει να διακόψουν τα γαλακτοκομικά, αλλά καλό είναι να έχετε υπόψη σα ότι είναι πολύ πιθανό αν διακόψετε το γάλα να δείτε σημαντική βελτίωση στα αντισώματα κατά του θηροειδή. Υπάρχουν επίση περιπτώσει όπου βοηθά και η διακοπή και των υπόλοιπων γαλακτοκομικών, δηλαδή του γιαουρτιού και των τυροκομικών. Αυξήστε τι αντιφλεγμονώδει τροφέ. Η νόσο Χασιμότο είναι μια αυτοάνωση πάθηση, πράγμα που σημαίνει ότι η καταστροφή του θηροειδή οδηγείται από φλεγμονή. Γνωρίζοντα λοιπόν κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε πόσο χρήσιμε είναι οι τροφέ που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Τροφέ με αντιφλεγμονώδη δράση είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, Μάλιστα, σε μια μελέτη έχει φανεί ότι οι γυναίκε που έπασχαν από χασιμότο είχαν χαμηλότερου δείκτε οξυδοντικού στρε όταν ανέφεραν υψηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Διατροφή πλούσια σε μη επεξεργασμένε στροφέ. Η καλύτερη διατροφή για απώλεια βάρου και μείωση των αντισωμάτων κατά στα άτομα που πάσχουν από την νόσο Χασιμότο είναι μια διατροφή που είναι πλούσια σε πλήρε στροφέ, κυρίω φυτικέ. Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή είναι γεμάτη από πεντανόσιμες τροφές που είναι μη επεξεργασμένες όπως τα όσπρια, τα λαδερά, οι υπέροχες σαλάτες και τα φρούτα και οι ξηροί καρποί που προσφέρουν απλόχερα αντιοξυδοτικές και αντιφλεγμονώδες ουσίες και πολλές φυτικές ίνες που βοηθούν στον έλεγχο του βάρους αλλά από ό,τι φαίνεται και στη μείωση της φλεγμονής ενάντια στο θυροειδή. Διακοπή των επεξεργασμένων τροφών. Σε καμιά υγιεινή διατροφή που έχει στόχο να βοηθήσει την υγεία και ειδικά στην αντιμετώπιση μια αυτοάνωση πάθηση, δεν έχει θέση η ζάχαρη και οι επεξεργασμένε στροφέ. Με τον όρο επεξεργασμένε στροφέ εννοώ τόσο τι ζωικέ όπω τα λουκάνικα και τα αλαντικά, όσο και τι φυτικέ όπω το λευκό αλεύρι και τα τυποποιημένα αρτοποιήματα και τα γλυκά ευρεία κατανάλωση, των οποίων αποτελεί το κυριότερο συστατικό. Βροχοκυλογόνε στροφέ. Για τι βροχοκυλογόνε τροφέ έχω μιλήσει εκτεταμένα σε ένα άλλο βίντεο και σα εστίνω να το παρακολουθήσετε για να σα λυθούν οι απορίε σχετικά με αυτέ. Εκεί όμω που καταλήγουμε είναι ότι οι βροχοκυλογόνε πρέπει να υπάρχουν στο διαιτολόγιο ενό ανθρώπου με νόσο χασιμότο, αλλά καλό είναι να είναι μαγειρεμένε και να είναι σε μικρή ποσότητα. Οι πιο διάσημες βροχοκυλογόνε τροφές είναι τα σταρβρανθή, τα οποία όπω έχω πει επανειλημμένα είναι από τι πιο υγιεινές τροφές που μπορεί να καταναλώσει κάποιο. Σόγια. Στην Ελλάδα η σόγια δεν υπάρχει στα παραδοσιακά πιάτα που καταναλώνουμε, αλλά τα άτομα που προσπαθούν να κάνουν υγιεινή διατροφή πολλέ φορέ εισάγουν τη σόγια στη διατροφή του. Αν και τα στοιχεία ακόμα είναι πρόημα, καλό είναι να γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ανησυχία από του ειδικού σχετικά με την επίδραση τη σόγια στη λειτουργία του θηροειδή. Αυτό όμω αφορά μόνο άτομα που καταναλώνουν υπερβολικέ ποσότητε σόγια καθημερινά. Δεν αφορά άτομα που μερικέ φορέ το, το, μήνα ή το χρόνο καταναλώνουν κάτι με σόγια. Αυτέ είναι οι σημαντικότερε διατροφικέ συμβουλέ που πρέπει να σκεφτούν τα άτομα που πάσχουν από χασιμότο Σε επόμενα βίντεο θα αναφερθώ σε τροφές που βοηθούν και βλάφτουν στο νόσο Χασιμότο, όπως επίσης και σε συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.